Λοιπόν, βρίσκομαι σε ένα πολύ έτσι ωραίο μέρος, ευχάριστο. Σε ένα πάρκο έτσι από τα από αυτά που μου αρέσουν. Εδώ είναι τα δέντρα, το δέντρο αυτό το τεράστιο που οι ρίζες του ανεβαίνουν πάνω και συνδέονται με τα κλονάρια. Φοβερό έργο τέχνης. Αυτό σκεφτόμουν πριν, ότι άμα ήμουν πιο πιτσιρικάς θα σκαρφάλω εδώ πάνω. Μιλάμε για ένα δέντρο το οποίο απλώνει το κλονάρι πολύ, φεύγει, αλλά πατάει κάτω. Και τα αγαπημένα μου τα palm trees, φοβερά. Εδώ είναι η θάλασσα πίσω. Μαγικό μέρος, και σε αυτό το μαγικό μέρος χρειάζεται και εισιτήριο για να έρθεις. Πρέπει να βγάλεις εισιτήριο αεροπορικό, δεν μπορείς να έρθεις με τα πόδια, και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για εισιτήρια φθηνά που τόσο πολύ ζητάτε. Λοιπόν, τα εισιτήρια πώς τα βγάζω εγώ γενικά. Μπαίνω στην ιστοσελίδα skyscanner.net. Αφού πάρεις, ανοίξεις τη σελίδα, κοιτάς μετά και γράφεις προορισμός οπουδήποτε γράφεις, καταλαβες? Όταν γράφεις οπουδήποτε, πατάς και όλο το μήνα. Έχει να βάλεις ημερομηνία, και εκεί που έχει να βάλεις ημερομηνία επιλέγεις όλο το μήνα εσύ. Όλο το μήνα, το Δεκέμβριο παράδειγμα. One way πάντα. Βγάλετε το return, την επιστροφή. Πατάμε Los Angeles, οπουδήποτε, και βλέπουμε πού πετάει το Los Angeles κοψοχρονιά, πολύ φτηνά, κοντά στην Ελλάδα, και εμφανίζεται το Λονδίνο, το Δουβλίνο. Δουβλίνο εμφανίζεται. Ωραία, αφού ανακαλύψαμε ότι από το Los Angeles πολύ φθηνά είναι το Δουβλίνο και όχι ας πούμε το Παρίσι ή κάποιο άλλο μέρος, κάνουμε πάλι το αντίστροφο. Από Δουβλίνο Los Angeles είναι φθηνά? Ναι, γιατί αυτές τις πτήσεις, αυτό το που σας λέω τώρα το έχω κάνει εγώ και έφτασα εδώ. Ωραία, άρα ανακαλύψαμε τη φάση νούμερο 2 του ταξιδιού, η οποία είναι από Los Angeles για Ευρώπη. Πώς θα πάμε? Λοιπόν, κάπως έτσι μπορείς να βρεις φθηνές πτήσεις, αρκεί να μην σε νοιάζει να βρεθείς σε ορισμένα μέρη τα οποία δεν σκόπευες να πας, και να μην σε νοιάζει η ακριβώς ημερομηνία. Δηλαδή να λες όλο το Δεκέμβριο θα πάω, δεν με νοιάζει πότε. Αυτό για τα μακρινά. Τώρα για τα κοντινά. Ας υποθέσουμε ότι θες να πας μια βόλτα στο Λονδίνο και δεν βρίσκεις καλή πτήση, έχει 150 ευρώ. Πας στο Λονδίνο, στο Skyscanner, και γράφεις Λονδίνο οπουδήποτε, και μπορεί να σε βγάλει στο Düsseldorf ότι έχει καλή τιμή. Και το Düsseldorf με τη Θεσσαλονίκη παράδειγμα μπορεί να είναι πολύ φθηνό. Στο γυρισμό όμως θα κάνεις τρίγωνο, θα ψάξεις να βρεις από Λονδίνο που είναι φθηνά προς Ελλάδα. Κάτι με εμπόδιζε εδώ πέρα στο... λοιπόν, μπορεί να είναι Μιλάνο, μπορεί να είναι... Συνήθως θα βρεις Μάλτα. Λονδίνο Μάλτα με 10-20 ευρώ. Και Μάλτα Αθήνα κάνα 15, δηλαδή... βασικά δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τώρα. Δοκιμάστε και κάτι άλλο. Skyscanner. Πατήστε από Ελλάδα όλα, όχι Αθήνα μόνο, όλα,
to anywhere, οπουδήποτε, για να δείτε η Ελλάδα που πετάει γενικά φθηνά. Αν και μπορώ να σας πω, η Ελλάδα πετάει φθηνά στην Κύπρο, στη Μάλτα, στο Ισραήλ, επίσης πετάει φθηνά στο Ντίζελντορφ της Γερμανίας. Αυτά είναι που με έρχεται τώρα στο μυαλό. Άρα αυτά τα μέρη μπορεί να σας δώσουν άλλη πτήση, πολύ φθηνή, για παραπέρα. Εγώ συνήθως πάω εκεί που βγάζει το σύστημα καλή τιμή. Ας πούμε, μπορεί να βγάλει το σύστημα να βρίσκομαι στη Μάλτα και να βγάλει 10 μέρη, τα οποία είναι πολύ καλό deal, και διαλέγω ποιο από αυτά τα 10 μέρη μου αρέσει. Δηλαδή από Μάλτα, όταν πήγα Πορτογαλία, έβγαζε το Πόρτο, την Πορτογαλία, έβγαζε το Λονδίνο, που δεν ήθελα να πάω Λονδίνο, έβγαζε τη Μαρσαλία, το Μιλάνο, όλα αυτά ήταν φθηνά. Και διάλεξα το Πόρτο, γιατί ήθελα να πάω μια βόλτα στα Κανάρια. Δεν ξέρω να μου καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο μαγικό κουμπί που το πατάς και σε βγάζει φθηνά. Θέλει ψάξιμο, και όσο πιο πολύ καλός γίνεσαι στο ψάξιμο, τόσο πιο γρήγορα το κάνεις. Δηλαδή κάποτε ψάχνα μια ολόκληρη μέρα για να βρω πτήσεις για να κάνω μια βόλτα, και τώρα τις βρίσκω σε μια ώρα. Γεννάω. Αυτά. Και επίσης να προσέχετε ένα πράγμα, τα αεροδρόμια έχουν κωδικούς. Ας πούμε το Ντίζελντορφ, που το δουλεύω πολύ, γιατί από εκεί βρίσκω πτήσεις και να πάω εύκολα και να φύγω, να πάω Ιαπωνία, να πάω σε διάφορα μέρη. Λέγεται DUS, D-U-S, το αεροδρόμιο. Υπάρχει και ένα άλλο, Ντίζελντορφ, που λέγεται κάπως αλλιώς, το οποίο είναι 50 χιλιόμετρα έξω από το Ντίζελντορφ. Δηλαδή έχει δύο αεροδρόμια και το ένα είναι πολύ μακριά. Γι' αυτό θα πρέπει να κοιτάτε η πτήση που βρίσκεται, τον κωδικό της, δηλαδή παράδειγμα Ντίζελντορφ DUS, και κοιτάς μετά, γκουγκλάρεις στο χάρτη για να δεις πού είναι αυτό το DUS, γιατί μπορεί να είναι Ντίζελντορφ, μπορεί να είναι πολύ μακριά, και μερικές εταιρείες όπως είναι Ryanair και η EasyJet προσγειώνονται σε αεροδρόμια τα οποία δεν βολεύουν το νου σας μερικές φορές, και είναι μακριά. Έχει τύχει να πάω στο Ντίζελντορφ, γι' αυτό το αναφέρω συνέχεια, να περιμένω την πτήση και να μην τη βλέπω στον πίνακα. Ρωτάω κάποιον και μου λέει, φίλε, την πάτησες, είναι 50 χιλιόμετρα μακριά το αεροδρόμιο, στα σύνορα με την Ολλανδία. Και τώρα ξέρω ότι πρέπει να κοιτάω και το κωδικό, και μετά να κοιτάω ποιο κωδικό έχει και να το βάζω στο χάρτη και να βλέπω πού είναι αυτό το αεροδρόμιο. Αυτά να προσέχετε λίγο με τις πτήσεις, αλλά να θυμάστε, τρίγωνο, one way, πας εδώ, 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 και μετά γυρνάς πίσω. Πήγαινε, έλα. Δεν είναι τόσο βολικό πολλές φορές να βρεις την τιμή που θες. Θέλει υπομονή, εξάσκηση, και να το δοκιμάσετε. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που κοιτάω είναι, μπορεί να πάω σε ένα μέρος, να πω πάω μια βόλτα. Πού να πω τώρα, πάω μια βόλτα στη Μάλτα. Πόσο εύκολα είναι από τη Μάλτα να πας στην πόλη, από το αεροδρόμιο? Πόσο φθηνά είναι και πόσο εύκολο. Και επίσης μπορώ να επισκεφτώ την ιστοσελίδα Numbeo, N-U-M-B-E-O, Numbeo, και να δω το κόστος ζωής και τον δείκτη εγκληματικότητας της κάθε περιοχής που πάω να επισκεφτώ.
για να ξέρω τι να περιμένω σε σύγκριση με την Αθήνα. Δηλαδή μπορεί να δεις η Νέα Υόρκη, ας πούμε, είναι διπλάσια τιμή το κόστος ζωής από την Αθήνα. You know? Νούμπεο. Ας να το γράψω λίγο. Νούμπεο. Και βάζεις εδώ πέρα για να πάρεις μια πολύ καλή πρώτη επαφή από τη χώρα και να ξέρεις τι θα περιμένεις εκεί που θα πας. Μη σε φύγουν τα λεφτά όλα, ας το πω κι αλλιώς. Ας το πω κι αλλιώς. Ας πούμε το Ισραήλ είναι ακριβό. Πας τζαμπέ εκεί, τσάμπα να πας, και μόλις πας εκεί είναι ακριβό. Αυτό. Και το βλέπεις στο Νούμπεο αυτό, ότι είναι ακριβό. Λοιπόν, περιμένω. Το κορίτσι τώρα πήγε εδώ μέσα. Έχει ένα σαν ενιδρίο μεγάλο που χαζεύει, βλέπει τα ψάρια και διάφορα άλλα θαλασσινά, σαν μουσείο, σαν ζωολογικός κήπος τύπου ενιδρίο. Και λέω, θα κάτσω έξω εγώ να κάνω κάνα βιντεάκι λίγο, να απολαύσω λίγο το καλοκαίρι. Άλλο δέντρο τώρα εδώ τέτοιο. Και ευκαιρία να δω κιόλας τι γίνεται εδώ. Μάινες είναι αυτά. Μάινες είναι. Τροπικά πουλιά. Τι έχει εδώ. Απαγορεύει το κάπνισμα και στους εξωτερικούς χώρους. Αν και ένα πακέτο Marlboro που ρώτησα πόσο κάνει από περιέργεια, έχει 15 δολάρια, 14,5 ευρώ. Άρα είναι σαν απαγορεύεται γενικά. Στο απαγορεύουν από το... από εκείνη την ώρα που πας το αγοράσεις. Έχω ένα πολύ κακό τρόπο, δεν έχω καθόλου ταλέντο, δηλαδή στο να μεταφέρω πράγματα. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε με τις πτήσεις πώς τις βρίσκω. Μπορεί να μην με καταλάβατε καλά. Δεν έχω καλό τρόπο να μεταφέρω. Μου φάει κανένα φίδι εδώ. Πάμε λίγο μια βόλτα και από εκεί. Νούμπεο, το Νούμπεο είναι και αυτή καλή σελίδα, να ξέρετε. Το Νούμπεο. Ψαγμένη τώρα. Δυνατή σελίδα, ψαγμένη. Νούμπεο. Μπείτε μέσα εκεί και πασπατέψτε την.
Έχει πολλά πράγματα. Ζέστα. Ζέστα. Άλλη παραλία εδώ. Η μικρή θέλει μηχανάκι πάλι να νοικιάσουμε. Άρα θα πάρω μηχανάκι πάλι. Εντάξει, δεν πιστεύω να κάνω βίντεο ξανά από την Χαβάη. Μερικοί με ρωτάτε με τι κάμερα τραβάω, είναι η AX 43, φοβερή κάμερα, η οποία δεν χρειάζεται να έχει μικρόφωνο, έχει μικρόφωνο η κάμερα καλό από μόνη της, δεν χρειάζεται να έχει αυτό το γούνινο από πάνω και δεν χρειάζεται να έχει gimbal, έχει gimbal μέσα από μόνη της. Υστερεί λίγο σε βραδινές λήψεις, αλλά άμα βάζεις τα καρέ, τη ρύθμιση στο 25, βελτιώνεται κατά πολύ. Και είναι μικρή, μπαίνει στην τσέπη. Εδώ καθόμουν. Τι είναι αυτό, μήπως είναι δικό μου και με έπεσε. Άντε με, γεια. Θα το αφήσω λίγο εδώ, άμα δεν το πάρει κανένας. Θα το πάρει το travel motor μετά, τι να κάνει. Ωραία, απολαύσουμε λίγο την ωραία θερμοκρασία. Απολαύσουμε λίγο το καλοκαιράκι. Χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε τίποτα, ούτε να δουλεύουμε, ούτε να σκάμε, ούτε τίποτα. Λίγο ξεκούραση. Ο πυρετός δεν έχει υποχωρήσει εντελώς. Πρέπει να έχω δέκατα, εδώ και μέρες. Αλλά εντάξει, δεν μασάει το τραύμα, το είναι μάρκα καλή, δεν είναι... Αυτά. Το επόμενο ταξίδι θα είναι οδικός σε λίγες μέρες. Εδώ θα κάτσω καμιά δεκαριά μέρες και μετά αμέσως θα έχουμε ταξίδι οδικός αυτή τη φορά, το οποίο πιστεύω να σας αρέσει, θα είναι ενδιαφέρον. Θα πάμε στην Βόρεια Ευρώπη από Ελλάδα, μέσω Σερβίας, θα γυρίσουμε μετά από Αλβανία, Μαυροβούνιο. Σκεφτούμε τα Τίρανα, το Βελιγράδι, διάφορες πόλεις των Βαλκανίων και θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτές οι πόλεις είναι φοβερές, είναι πολύ ωραίες και μπορούμε να τις δούμε. Αυτά. Το δίπλωσα το καλώδιο και το αφήνω εδώ πάνω. Δεν το παίρνω. Θα πάω να αγοράσω άμα θέλω καλώδια. Γιατί είναι κακή τύχη να πάρω κάτι, ακόμα και αν το έχω βρει.
Εζεν Λεβέντι. Right side of the trail is the ocean view. This side, yes. Yeah. And that's your passes. Which one is your pass? This kind of old school is the modern Monte Carlo. It was the very first person to ever swim this pool. Yeah, I don't mean open, open. Πήραμε το τρόλι και μας πάει την ίδια βόλτα που πήγα και εγώ με τη μηχανή. Ακριβώς τις ίδιες στάσεις κάνει. Ό,τι βόλτα κάναμε με τη μηχανή, μας πάει τώρα το τρόλι. Πιο ωραία με το τρόλι, γιατί βλέπω τα πάντα. Με 5 δολάρια σου πάει μια πολύ ωραία βόλτα, μια ώρα και. Κυρία, να δούμε και τι αυτοκίνητα. Αυτό μου αρέσει πολύ, ρε. Αυτό το αυτοκίνητο. Άμα το φέρουν στην Ελλάδα, το αγοράσω αυτό. Το Toyota. Μεγαλύτερο από το Corolla. Αντί να πάρεις, ξέρω εγώ, ένα Mercedes και τέτοια και θες το Toyota, όπως είμαι εγώ, θέλω το Toyota, δεν έχει καλά. Παίρνεις αυτή την έκδοση, Carmi, Camry, αλλά δεν το φέρνουν Ελλάδα. Εδώ έχει RAV. Α, Nissan Altima, λέει. Πολύ γιαπωνέζικο αυτοκίνητο. Mazda, πολύ γιαπωνέζικο. Τα δικά τους τα παρατήσαν. Παλιά δεν είχαν γιαπωνέζικα, τώρα έχουν γιαπωνέζικα. Γι' αυτό εδώ και 20 χρόνια. Γι' αυτό η Ιαπωνία πάει καλά τώρα. Οικονομικά, γιατί πουλάει πολύ αυτοκίνητο στην Αμερική. Toyota. Ξεχάσουν εδώ. That both islands are
I'm gonna ring my bell, ring, 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 ring,